Και έχουμε την κυβέρνηση να πάει να ελληνοποιήσει πόσα άτομα. 850.000 μετανάστες. 850.000 μετανάστες γίνονται Έλληνες. Θα έχουν δικαίωμα ψήφου. 850.000 μετανάστες. Ακούσον, άκουσον. Δεν είναι τυχαίο για τις ψήφους του πεντακάθαρο. Το θέμα εδώ πέρα είναι τι γίνεται στη χώρα μας. Στα 3 χρόνια αντί για τα 6. Η ελληνική ηθαγένεια για χιλιάδες αλλοδαπούς με δικαιώματα θα έχουν. Και η ηθαγένεια δεν θα έχουν δικαιώματα. Η ηθαγένεια δεν δίνεται σε καμία χώρα. 50.000. Με fast track διαδικασίες να πούμε. Για πες πώς γίνεται εδώ έχουν πέρα. Έχουν ξεκινήσει ήδη διαδικασίες και θα ολοκληρωθούν μέχρι τον Ιούνιο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό που θέλει η κυβέρνηση είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι λάθρομετανάστες αλλά και μετανάστες οι οποίοι είναι στην χώρα μας να αποκτήσουν την ελληνική υπηκότητα προκειμένου όπως έτσι κούει τον κόδωνα του κινδύνου η αντιπολίτευση. Ηθαγένεια, συγγνώμη, ηθαγένεια τους δίνουν, όχι υπηκότητα. Ηθαγένεια δίνουν παντού. Ηθαγένεια δεν δίνουν πουθενά. Ελληνική ηθαγένεια, ναι, ζητώ συγγνώμη. Προκειμένου, όπως λέει η αντιπολίτευση, να χρησιμοποιηθούν όλοι αυτοί ως μελλοντικοί ψηφοφόροι και να στηρίξουν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το δώρο που τους προσφέρει. Παιδιά, εδώ πέρα γνωρίζω άνθρωπο από το Πακιστάν. Θα τον τραβήξω και βίντεο. Ο οποίος λέει Τσίπρα! Αγκαπάει Τσίπρα λέξη! Το δείτε, θα το φέρουμε βίντεο. Να το θυμηθούμε το κατακό. Βεβαίως. Θα έχουν δικαίωμα. Τσίπρα λέξη, καλό παιδί! Αγαπάει! Έτσι φωνάζει ο Πακιστάνος και λέγεται Τσίπρα. Να ρωτήσω κάτι. Αγκαπάμε Πακιστάν όλοι Τσίπρα! Αγκάπη! Καλό παιδί Τσίπρα! Αυτό λένε. Συνήθως ήταν εύκολο με απλή ταυτότητα. Τους ελληνοποιούσαν για να ψηφίσουν στις δημοτικές εκλογές. Τώρα θα ψηφίσουν και για τη. Βέβαια, έχει δικαίωμα ψήφου. Ψηφίζουν για όλα. Δεν είναι μεγάλο. Έχουμε τον κύριο Ψωμιάδη στη τηλεφωνική μας να μην ενημερώσουμε για το κοντρόλ. Όταν έχεις ταυτότητα, ψηφίζεις παντού. Μάλιστα. Μα τι, το θέμα εδώ πέρα ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση. Μιλάμε για 850.000 μετανάστες. Το θέμα εδώ είναι ότι θα δίνεται και με απλά τεστάκια, ας μου επιτραπεί ο όρος. Ναι. Θα υπάρχουν 300 συγκεκριμένες ερωτήσεις και δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο σχεδιασμός του Υπουργείου Εσωτερικών. Θα υπάρχουν ερωτησούλες, ναι. Θα υπάρχουν 300 συγκεκριμένες ερωτησούλες, θα επιλέγονται τυχαία 30 και αν ο μετανάστης απαντήσει στις 20 εξ αυτών σωστά, τότε θα του επιδίδεται η ηθαγένεια. Το θέμα όμως είναι αν είναι πάνω από κάποια ηλικία. Αν είναι άνω των 65 ετών και γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, θα μπορεί να αιτηθεί την απόκτηση ηθαγένειας. Χωρίς να χρειάζεται, χωρίς κάτι, να χρειάζεται άλλο. Κάτι άλλο. Κύριε Ψωμιάδη! Παναγιώτη Ψωμιάδη! 850.000 μετανάστες ελληνοποιούνται. Πολιτική. Μας ακούει ο Παναγιώτη Ψωμιάδης. Πολιτικοί εγκληματίες και πολιτικό αληθαριό. Αυτά που λέμε, εγώ τα λέω πιο 2 χρόνια τώρα, εσείς τα λέτε τους τελευταίους μήνες μαζί με τους συνεργάτες σας, οι άνθρωποι έχουν ξεπουλήσει τα πάντα και δεν είναι μόνο η ηθαγένεια ή αύριο η υπηκότητα ή να ψηφίσουν ή να μην ψηφίσουν. Σε λίγες δεκαετίες, το έχουμε πει αυτό και επιστημονικά, στατιστικά βγαίνει, οι Έλληνες θα είμαστε μειοψηφία στην ίδια μας τη χώρα. Δεν είναι μόνο η ηθαγένεια, είναι τα επιδόματα, είναι η πρόνοια, είναι η πρόσβαση στα νοσοκομεία, είναι τα οικόπεδα, είναι τα δάνεια που παίρνουν ο Έλληνας. Μάλιστα. Τι έχει από όλα αυτά. Τη σφαλιάρα του κράτους έχει. Αυτό έχει που πάλι για τη Ψωμιάδη. Είναι ντροπή, είναι ντροπή, ντροπή όχι μόνο για τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά και για τα περισσότερα κόμματα τα οποία βρίσκονται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και ιδιαίτερα για αξιωματική αντιπολίτευση. Με κατηγορούν τον τελευταίο καιρό ότι τα βάζουμε τη Νέα Δημοκρατία, εκεί που είναι η ψυχή και το αίμα μας. Όμως θα προβάλλουμε το κόμμα μας ή την πατρίδα μας. Θα υπερασπιστούμε την πατρίδα μας, την ιστορία μας, τις αξίες μας, τα παιδιά μας, τους προγόνους μας, το αίμα που χύθηκε ή το τι λέει η Νέα Δημοκρατία και οι 5 επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας του Ποταμιού ή του Πασόκη, δεν ξέρω τι. Μιλάμε έγκλημα, ξεπουλούνται τα πάντα και δεν κουνιέται φύλλο. Η Ελλάδα χρειάζεται ένα πατριωτικό κόμμα, χρειάζεται να ξυπνήσουν 5 μεγάλοι επιχειρηματίες και να δουν ότι ξεπουλούνται τα πάντα. Δεν είναι μόνο η οικονόμα και το συμφέρον. Δεν είναι η οικονόμα και το συμφέρον. Κάποια στιγμή και αυτοί
θα τα χάσουν όλα. Παναγιώτη Ψωμιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλο θέμα το οποίο πραγματικά δημιουργεί αναστάτωση. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Και είναι απλά ειρωνικό, η ναι. κυβέρνηση να επικαλείται το δημογραφικό πρόβλημα προκειμένου να, κάνει τη, να δώσει την ηθαγένεια. Οι 850.000 μετανάστες τώρα. Το 1/10 της χώρας. Γιατί δεν είναι ισχύ τους Έλληνες να κάνουν παιδιά. Γιατί δεν είναι ισχύ και τους κόβει τα επιδόματα. Θα κάνουμε εισαγωγή παιδιών για να πούμε ότι δεν έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο απίστευτο θέμα. Πώς θα τους ενισχύσει, θα τους πει κάνετε παιδιά με το ζόρι. Σε πληρώσουν, θα δίνουν επίδομα. Να τους δώσει από και τι δίνει στους άλλους. Κάντε παιδιά και σας δίνουμε. Για κάθε παιδί θα δώσουμε. Αφού δώσανε τα επιδόματα των πολυτέχνων. Το θέμα είναι τα δικά μας τα παιδιά που είναι περίπου στους 600-800.000 που έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Τα Ελληνόπουλα. Εκεί δεν τους έχουν γραμμένου σαν μη πω πού. Πάμε τώρα, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε λίγο τώρα σε ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Το οποίο